Δράτω με τις ευκαιρίες σε σχέση με ένα ζήτημα που υπάρχει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα να κάνω μια αναφορά προσωπική που εκφράζει το σύνολο της Δημοτικής Αρχής και αφορά το έργο της Νότιας Παράκαμψης της Μυτιλήνης. Θέλω να εκθέσω στο Σώμα τη θέση μας και να πω ότι θεωρούμε ότι είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την πόλη της Μυτιλήνης, για το Δήμο, για τη Λέσβο γενικότερα. Ένα έργο το οποίο οι μελέτες του έχουν το μέγιστο βαθμό ωριμότητας, υπάρχουν περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Ένα έργο το οποίο με την ολοκλήρωσή του, σε συνδυασμό με τη βόρεια παράκαμψη που υπάρχει εδώ και χρόνια, θα διευκολύνει πάρα πολύ να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Μυτιλήνης, το οποίο βλέπουμε όλοι και το τελευταίο διάστημα με την αυξημένη κυκλοφορία που υπάρχει και λόγω του τουριστικού ρεύματος, πόσες φορές δημιουργείται πρόβλημα ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, αλλά και σε άλλους δρόμους, συλλεκτήριους. Επομένως, θεωρώ ότι κύριο μέλημα όλων μας θα πρέπει να είναι να πιέζουμε όπου μπορούμε, ώστε να βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο και να ενταχθεί το έργο στο σύνολό του, να έχει μήκος 6,5 χιλιόμετρα περίπου, με πολλούς ισόπεδους κόμβους και άλλες παρεμβάσεις. Άλλωστε, ήταν και ένα από τα ζητήματα τα οποία θέσαμε κατά τη συνάντηση που είχαμε στην επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί μας τον Απρίλιο και για το οποίο ζήτημα έδειξε κατανόηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά, να ενημερώσουμε το Σώμα, είχε τεθεί και από την παράταξη του κυρίου Κουφέλου στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σε σχέση με την πύλη Σέγγεν στο Πλωμάρι. Κύριε Κουφέλο, απλά να ενημερώσω πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε την τελευταία υπογραφή του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική του κυρίου Πετραλιά και στη συνέχεια θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ. Ελπίζω πολύ σύντομα, επικοινώνησα σήμερα το πρωί με το γραφείο του. Είναι μια οικία την οποία συνυπογράφουν πέρα από το προστασίας του πολίτη. Έχει υπογράψει ήδη ο κύριος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, όσο και ο κύριος Χρήστος Δήμας. Και να κλείσω, να βάλω ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Εθνικό Κτηματολόγιο πήρε μια πρωτοβουλία στην οποία έχει εντάξει την περιοχή μας στις πιλωτικές εφαρμογές, είναι σε εξέλιξη για την περιοχή της Γέρας, για λίγο περισσότερα από 150 ακίνητα. Έδωσε και μια παράταση μέχρι 16 Αυγούστου. Πέρα από αυτό, επειδή το ζήτημα θα έχει και συνέχεια και θα αφορά πολύ περισσότερα ακίνητα, όπως έχει δεσμευτεί και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Κερανάκης, θεωρώ σε αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που υπήρχαν στο παρελθόν, να συζητήσουμε, να πάρουμε μια πολιτική απόφαση για τη σύσταση μιας επιτροπής, στην οποία θα μπορούσαν, πρόταση κάνω και το βλέπουμε στο τέλος του Συμβουλίου, αν θέλετε, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν από εμάς ο κύριος Μαρινάτος ως διευθυντής δόμησης, ο κύριος Σικερτζής ως αντιδήμαρχος Γέρας. Θα πρότεινα να είναι κάποιο μέλος, αν δεν επιθυμεί ο ίδιος ο κύριος Μαμόλης, από το δίκτυο κοινοτήτων, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος θα ορίσει, και εκπρόσωπος από την αντιπολίτευση. Θα πρότεινα, ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι ο κύριος Μανούσος, με αναπληρωματικό κάποιον από την παράταξη της κυρίας Τσιριγότη ή όποιον άλλον επιθυμείτε. Αυτά, ευχαριστώ. Κύριε Κουφέλα. Κύριε Πρόεδρε, και από μένα καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χριστόφα το εξής. Στο πρώτο θέμα που νομίζω έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τον τύπο αλλά και την κοινωνία της Μυτιλήνης, γιατί ήταν ένα όριμο έργο, ένα από τα πιο όριμα έργα τουλάχιστον, η Νότια Παράκαμψη. Εγώ θυμάμαι ότι από το 19 έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα και απασχολεί. Ο Περιφερειάρχης, κ. Χριστόφε, είπε ότι πρέπει να γίνει επαναχάραξη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς και τι τεχνικά προβλήματα βρίσκεται, αλλά αυτό που τουλάχιστον εμάς μας ενδιαφέρει είναι να ακούσουμε από πλευράς Δήμου τι κάνουμε εμείς, γιατί η χρηματοδότηση, αν θυμάμαι καλά, είχε, όπως είπατε πολύ σωστά, και ο Πρωθυπουργός ενδιαφερθεί και είχαν, νομίζω, βρεθεί κάποιος τρόπος, αν θυμάμαι καλά, ήταν κάτι με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα, αν
όντως πάμε σε επαναχάραξη, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όπως και όλοι μας, ότι πάμε δεκαετίες πάλι πίσω. Τι έχουμε κάνει εμείς, και μετά θα πούμε και για το κλιματολόγιο. Να απαντήσω σε αυτό ή θέλετε? Okay. Ναι, όχι, καμιά για μένα προσωπικά και για την παράταξή μας, και νομίζω πρέπει να εκφράσουμε και ίσως και απόφαση, αν θέλετε να πάρουμε, νομίζω ότι δεν πρέπει να τίθεται θέμα επαναχάραξης. Το είπα ξανά, έχουν φτάσει σε μεγάλο βαθμό ωριμότητας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τον Περιφερειάρχη και από το Αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών να έρθουν οι μελετητές, να μας παρουσιάσουν και το έργο, ή δυνατόν και εδώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για μένα είναι ένα μεγάλο έργο πνοής. Οποιοσδήποτε μικρό λεπτομέρειες που χρειάζονται για μικροδιορθώσεις ενδεχομένως μπορούν πάντα να γίνονται σε όλα αυτά τα μεγάλα δημόσια έργα και κατά τη φάση κατασκευής. Εξάλλου, σε πολλά έργα τυχαίνουν και τέτοια ζητήματα και προκύπτουν. Όσον αφορά το χρηματοδοτικό εργαλείο, δυστυχώς είναι τόσο μεγάλο το έργο αυτό που δεν χωράει σίγουρα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γιατί είναι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί. Βέβαια, αυτό είναι και πολιτική απόφαση και της ίδιας κυβέρνησης. Να κάνω ακόμα μια ερώτηση. Για το θέμα του κτηματολογίου, το θυμάται, ο κ. Σόβας ήρθαν εδώ πέρα τα στελέχη του κτηματολογίου και όντως υλοποιείται τουλάχιστον αυτά τα κομμάτια. Πρώτα απ' όλα, επειδή προτείνει και πολύ σωστά, να πιστεύω ότι έκανε ο κ. Σόβας να βάλει τον κ. Μανούσο, δεν ξέρω αν ο κ. Μανούσος που είναι θέλει να... Αν, ναι, στο τέλος, ναι, εντάξει. Αλλά και τώρα να ληφθεί, να μην τα πάμε πίσω όλα. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή θυμάμαι συζήτηση που έγινε ότι θα είναι αυτά τα 116 περίπου κομμάτια, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, έχω συγκρατήσει. Υπάρχει δυνατότητα, αν τακτοποιηθούν αυτά και οι υπόλοιποι, δηλαδή να το κάνουμε σαν πρόταση εμείς ως Δήμος τουλάχιστον, μια και ξεκινήσαμε και τα λύνουμε αυτά, να μπορέσουμε να προτείνουμε και για τους υπόλοιπους όσοι έχουν μείνει, να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε? Ναι. Να αναφέρω σωστά, κύριε Κουφέλο, ότι αφορούν 150 κίνητα περίπου, είναι στο Μεσαγρό, στον Παπάδο, στον Πλακάδο και στον Παλαιόκηπο. Στο Μεσαγρό και στον Παπάδο που ξεκίνησαν αρχικά να ειδοποιούν τον κόσμο, έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα το 50% περίπου. Στον Πλακάδο και στον Παλαιόκηπο 25% με 30% από τους ενδιαφερόμενους. Συνεχίζουν να ειδοποιούν και μαζεύουν τα στοιχεία και πηγαίνουν. Φυσικά αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας, ότι αφού ολοκληρωθεί αυτό και μακάρι να ολοκληρωθεί και σύντομα και με επιτυχία, και γι' αυτό φαντάζομαι και το ελληνικό κτηματολόγιο είπε, το ονομάζει αυτό πιλωτική εφαρμογή, αν πετύχει, και εμείς αυτό πρέπει να πιέζουμε, να συνεχιστεί στο σύνολο των ακινήτων που μπορεί να φτάνουν και τις 5.000. Και φυσικά δεν αφορά μόνο την περιοχή της Γέρας. Βλέπω εδώ και τον κύριο Μαμόλη, αφορά και την περιοχή των Λουτρών και της Αγίας Μαρίνας και εδώ και περιοχή της Μυτιλίνης. Κυρία Παπουτσάνια, παρακαλώ. Είναι 290 μαζί με... Το πιλωτικό είναι 300 περίπου ακίνητα, αλλά οι ενδιαφερόμενοι είναι λίγο πάνω από 150. Προφανώς κάποια είναι... επηρεαζόμενα. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Ναι, κύριε Μαμόλη. Ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Δήμαρχος είναι, γιατί είχα πάει και προηγούμενες ημέρες, επισκέφθηκα το κτηματολόγιο και έκανα μια συζήτηση μαζί τους. Όντως είναι το ποσοστό αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Πρέπει να πιέσουμε, δηλαδή να έχει προσέλευση ο κόσμος, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Κυρία Παπουτσάνη, παρακαλώ. Λίγο πιο δυνατά να ακούγεστε. Κάποια σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το Πλωμάρι και τα γύρω χωριά του. Πριν ακριβώς ένα μήνα, σας είχε προβάλει ο επικεφαλής μας, κύριος Κουφέλος, κάποια θέματα που δυστυχώς βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου και δεν έχουμε πάρει καμία απολύτως απάντηση. Πρώτον, το νερό. Μεγάλο πρόβλημα. Πλωμάρι, Πλαγιά και Παλαιοχώρη γίνονται διακοπές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους συμπολίτες μας. Δεύτερον, φτιάξιμο το πλακόστρωτο. Από αναβολή σε αναβολή δεν έχει γίνει τίποτα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει και η πεζοδρόμηση στον παραλιακό δρόμο. Τρίτον, χώρος πάρκινγκ. Έσω Πάπας που αναβολή σε αναβολή και τίποτα. Τέταρτον, το ασανσέρ στο γυροκομείο δεν έχει γίνει.
Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω, σαν νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παράταξη κουφέλου που κατάγομαι από το Πλωμάρι, ότι δυστυχώς για εσάς είναι μόνο να προβάλλετε για έργα που γίνονται στην πόλη της Μυτιλίνης και στα γύρω χωριά της. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω για δεύτερη φορά τις απαντήσεις σας. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Το πλακόστρωτο του Πλωμαρίου είχε βγει πρόσφατα σε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δυστυχώς αποδείχθηκε άγονη. Θα ξαναβγεί αυτή την εβδομάδα στον αέρα. Ελπίζω αυτή τη φορά σύντομα να έχουμε ανάδοχο, πάντως σίγουρα μέσα στον Ιούλιο. Όσον αφορά για το νερό, φυσικά θα απαντήσει εκ νέου, αν και έχει δώσει εξηγήσει ο κύριος Βάλης, αλλά κύριε Βάλης, μπορείτε να απαντήσετε. Γνωρίζω κι εγώ, αλλά καλύτερα να απαντήσει ο αρμόδιος. Από εκεί και πέρα, το πάρκινγκ στο ΕΣΟ ΠΑΠΑ είναι μια δύσκολη διαδικασία, το γνωρίζετε. Δεν είναι εύκολο να υλοποιήσει, μάλλον να το πω σωστά, δεν είμαι και νομικός, να με διορθώσουν οι νομικοί. Δεν είναι εφικτό να εκτελέσει έργο εκεί ο Δήμος, διότι είναι στη γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας. Άρα απαγορεύεται εκ του νόμου οποιοδήποτε επέμβαση. Παρόλα αυτά, το Πλωμάρι χρήζει και λόγω της επισκεψιμότητας, αλλά και όχι μόνο γι' αυτό, χρήζει χώρο να βρούμε και να διαμορφώσουμε χώρους πάρκινγκ, και εκεί θα θέλαμε και τις προτάσεις σας, γιατί και το ΕΣΟ ΠΑΠΑ θα μπορούσε να διαμορφωθεί με κάποιο τρόπο και απλά να είναι ένας χώρος που θα αφήνουν τα αυτοκίνητα με τρόπο. Έχουμε το πλεονέκτημα και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό ότι η σεζόν τουριστική έχει επεκταθεί. Ξεκινήσαμε φέτος, είστε νέα δημοτική σύμβουλος, αλλά ο προϋπολογισμός ήταν από τον Απρίλιο και μετά μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά και προσπαθούμε, και φυσικά για όλες τις περιοχές όπως και για το Πλωμάρι. Κύριε Βάλες. Για το νερό, θέλετε μια απάντηση, κυρία... Για το νερό, λέω. Για το νερό είναι μια δύσκολη χρονιά, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί. Ήδη τώρα βάλαμε μπροστά το Σεδούντα. Και ελπίζουμε ότι θα μας στάσει, που εγώ λέω ότι δεν θα μας στάσει, μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Την περσινή χρονιά κάλυψε σχεδόν και Οκτώβριο. Σε ό,τι αφορά την πλαγιά, πριν μια εβδομάδα καθαρίσαμε την πηγή της Ρόγιας από όπου υδροδοτεί την πλαγιά, όπου είχαν πέσει 4-5 θεόρατα δέντρα, την είχε σκεπάσει τέλος πάντων. Επισκεφτήκαμε την πλαγιά πριν 15 μέρες και είμαστε στη διαδικασία να αλλάξουμε ένα μεγάλο τμήμα του δικτύου 1500 μέτρα σωλήνα, με εντολή και του Δημάρχου, το πιο προβληματικό εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο, όπου έχουμε πολλές απώλειες το τελευταίο διάστημα. Και τέλος, σήμερα υπήρχε μια άλλη γεώτρηση έξω από την πλαγιά, η οποία υδροδοτεί κάποια σπίτια, την οποία θα πάρουμε, είπα να πάρουν δείγματα, να δούμε αν είναι, πώς να το πω, αν είναι πόσιμο το νερό, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την πλαγιά στο θέμα της υδροδότησης. Αυτά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνικά, ως δημότης τώρα για τη Δυτική Λέσβο απευθύνομαι, δεν έχει σχέση με τη Μυτιλίνη, επειδή ανήκω εκεί. Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικώς για ένα αίτημα. Κατάγομαι από εκεί. Εντάξει, ανήκω. Είναι και ο... Ναι, ναι. Για το αίτημα που σας έστειλε η τοπική κοινότητα Σκουτάρου. Ξέρω ότι είναι δύσκολη εποχή για το νερό, όπως μας είπατε και προηγουμένως, αλλά πρέπει να δούμε για τον επανέλεγχο των υδρομετρητών, να καθαριστεί η γεώτρηση που έχει. Σας ζητάνε να τους επισκεφτείτε για να δείτε από κοντά το θέμα της έλλειψης του νερού, των ρολογιών κτλ. Δεν ξέρω αν έχουν λάβει εδώ και 10 μέρες κάποια απάντηση. Καλό θα είναι να τους δείξουμε κάποιο ενδιαφέρον και να επισκεφτείτε και το Σκουτάρο, την Άναξο. Κ.
κύριε Βάλλες. Απαντώ. Ναι. Σήμερα είχαμε σύσκεψη 2 ώρων με τον Ακριώτη και με τον κύριο Φιντανή και ένα από τα θέματα που τέθηκε είναι και ο Σκοτάρος. Λέω, σήμερα είχαμε 2 ώρες σύσκεψη με τον κύριο Ακριώτη και με τον κύριο Φιντανή ακριβώς για αυτά τα θέματα. Θα πω συγκεκριμένα για το Σκοτάρο ότι θα κάνω κι εγώ ένα αίτημα που το κάνω και δημόσια εδώ, αλλά ειδικά στο Σκοτάρο. Όταν υπερκαταλώνεις νερό σε ποτίσματα, σε μπαχτσέδες, σε ζώα, μετά είναι λογικό ότι το νερό δεν θα φτάνει. Επίσης, για το Σκοτάρο, δεν έχει ιδιαίτερο θέμα ο Σκοτάρος από πλευράς νερού. Δεν έχει ιδιαίτερο θέμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το θέμα το έχει η πέτρα. Παρόλα αυτά, έγινε κουβέντα και για το Σκοτάρο. Δεν ξέρω τι άλλο να απαντήσω. Εγώ δεν αμφιβάλλω και δεν λέω, γιατί μέσα στα ερωτήματά τους αυτά ζητάνε οι χρήστες που χρησιμοποιούν το νερό στα χωράφια να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που πρέπει, έτσι ώστε να είναι νόμιμοι βάσει της νομοθεσίας της ΔΕΙΑΛ. Δεν ζητάνε κάτι και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Όταν ζητάνε κάτι από εσάς, ξέρουν και τις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό το λέω. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Δήμητρα, καλά κάνεις και υπερασπίζεις το χωριό σου. Αλλά σε πληροφορώ ότι οι πρόεδροι ξέρουν με κάθε λεπτομέρεια και την τελευταία παράνομη υδροληψία. Και θα προέτρεπα και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνετε μία στο ίντερνετ, τέλος πάντων να δείτε ανά την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ΔΕΙΑΛ που να μην έχει βγάλει ανακοινώσεις. Δεν υπάρχουν δήμοι, δεν υπάρχουν οτιδήποτε που να μην βγάζουν ανακοινώσεις για το νερό. Και το θέμα της λειψινδρίας. Άρα λοιπόν, επειδή ειδικά η περιοχή αυτή έχει θέμα, ευτυχώς δεν έχει θέμα ο Μόλιβος μέχρι τώρα, αλλά έχουμε θέμα υπερκατανάλωσης και το νομίζω το ξέρεις. Σωστά, αλλά λέω ότι τα αιτήματα που ζητάνε είναι δίκαια. Να καθαριστεί η γεώτρηση, να... Ναι, δεν διαφωνώ, για το όνομα του. Ωραία. Παρακαλώ, εντάξει. Εν τω μεταξύ, ναι. Έρθει ο κύριος Αλεξίου Γιαννάκας και Μαλιαρός. Κύριε Τσακίρη, ο Βέρος, ό,τι γίνεται, το λέω δημόσια, από πλευράς τέτοιο είναι η ΔΕΙΑΛ. Θα μιλήσει τώρα ως ΔΕΙΑΛ. Τι ως Καλονί, τι θα... Ως Αρίσβη. Ναι. Λοιπόν... Εγώ το αναφέρω επειδή το έζησα. Γι' αυτό δεν λέω κάτι, ούτε θέλω να αναφερθώ στη Δυτική Λέσβο. Είναι ένα αίτημα ενός πολίτη που έχει και σπίτι εκεί. Γι' αυτό. Να μην παρεξηγηθώ. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος. Μάλλον ο υπεύθυνος του... Μάλλον ο κύριος Γιακουμής ήταν. Προσφάτως γίναμε κοινωνία ενός περιστατικού σε χώρο ευθύνης του Δήμου, σε αθλητικό χώρο ευθύνης του Δήμου, όπου επισυνέβη ηλεκτροπληξία σε ένα παιδί, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, καθώς είμαστε μικρή κοινωνία, το παιδί, αν ήταν μικρότερης ηλικίας, θα είχε σκοτωθεί. Το γεγονός συνέβη μέσα σε χώρο ευθύνης του Δήμου, σε αθλητικό χώρο, σε συγκεκριμένη δημοτική ενότητα στο κάτω τρίτο, αν δεν απατώμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν, θα ήθελα να επισημάνω πως δεν ξέρω, αλλά σε παρόμοιες περιπτώσεις κάποιοι έχουν πάει και αυτόφορο για κάτι τέτοιο, οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται η οποιαδήποτε άσκηση ποινικής δίωξης και η απόδοση ευθυνών, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιες ευθύνες για πλημελή συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και αμέλεια, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο εάν από πλευράς του έχει διενεργηθεί ΕΔΕ, σε τι φάση βρίσκεται και σε τι φάση βρίσκεται το θέμα της συντήρησης, τι έχει γίνει, αλλά αυτό αναδεικνύει και έτσι περαιτέρω ένα πρόβλημα, κάτι που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Τι γίνεται με τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δι' του Νταρλά. Αν είμαστε εντάξει, δεδομένου ότι φιλοξενούνται εκδηλώσεις
εκεί και πηγαίνουν κάθε απόγευμα και αθλούνται παιδιά και σε άλλους χώρους του Δήμου. Δηλαδή, εάν αυτό το συμβάν έδωσε το έναυσμα και έγινε αφορμή ώστε προληπτικά να κινηθούν κάποιες διαδικασίες. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι δύο. Εάν έχουν αποδοθεί ευθύνες, και ευθύνες για να αποδοθούν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ΕΔΕ, και δεν ξέρω αν έχει κινηθεί ΕΔΕ, κάτι που θα πρέπει να στο πει και η Γενική Γραμματέας του Δήμου. Και δεύτερον, τι προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο και τι έγινε για να φτιαχτεί το συγκεκριμένο. Κύριε Δήμαρχε. Και ο κύριος Γιακουμής απουσιάζει, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν ήταν εντός αθλητικού χώρου, ήταν στη πλησίον αθλητικού χώρου, ήταν στην πλατεία του κάτω τρίτους. Δεν έχει σημασία όμως, είναι σε δημοτικός χώρος. Ωραία. Απόλυτα, είναι ιστός δημοτικού φωτισμού. Ευτυχώς, το παιδάκι είναι καλά στην υγεία του. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς με το που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, αμέσως έδωσα εντολή ώστε να κατέβουν οι διακόπτες και έκανα και σχετικό αίτημα προς τη ΔΔΕ για να διακοπεί το ρεύμα. Αυτό που με εντολή μας πήγε η τεχνική υπηρεσία, το αρμόδιο τμήμα των ηλεκτρομηχανολόγων, να ελέγξουν και να κάνουν αυτοψία για το τι ακριβώς έχει γίνει, μου δόθηκε ένα πόρισμα στο οποίο καταγράφει τα διάφορα που εντόπισε και θέλω να ξέρετε, κύριε Τσακίρη, ότι αυτό προήλθε από έναν ιστό, από μία διορίση, έναν ιστό εσωτερικά. Δεν ήταν κάποια καλώδια τα οποία κρεμόταν ή φαινόταν ή εσωτερικά. Είχε φθορά από ένα έργο που έχει γίνει πάνω από 20 χρόνια. Και αυτό ακούμπησε το παιδάκι και έγινε αυτό το ατυχές περιστατικό. Από εκεί και πέρα, από εκείνη τη μέρα και μετά, εμείς, η υπηρεσία έχει συντάξει μία μελέτη, μάλιστα η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα, αν δεν κάνω λάθος, με τη μέθοδο του κατεπήγοντος ενέκρινε τη μελέτη αυτή, διότι οι καλωδιώσεις είναι υπόγειες και μπορεί να υπάρχει και οτιδήποτε άλλη φθορά στην υπόλοιπη πλατεία. Και αυτό που κάναμε επίσης είναι ότι από εκείνη τη μέρα το αρμόδιο τμήμα ελέγχει όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σταδιακά φυσικά, έτσι, σε κάθε κοινόχρηστο χώρο και στα γήπεδα, περιμένω τα σχετικά πορίσματα, ώστε να επέμβουμε μετά σε ό,τι χρήζεται άμεσης αντικατάστασης είτε συντήρησης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία από την αστυνομία, έγινε μια πραγματογνωμοσύνη, περιμένουμε να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να πάμε να επέμβουμε εμείς και να επαναφέρουμε το πάρκο στην πλήρη λειτουργία, δηλαδή όσον αφορά το φωτισμό, γιατί εκεί έχει γίνει και μια παιδική χαρά σχετικά πρόσφατα και αυτή τη στιγμή το βράδυ δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα φώτα. Αυτό. Κύριε Αυγουστίνη. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε συναντηθεί με το Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου για ένα θέμα που αφορούσε την πρόσβαση των μελών του στην ακτή, μάλλον, της Πλάζ στα Τσαμάκια και το αντίτιμο που πλήρωναν, έτσι, που πληρώνουν οι συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι πολίτες, 1 ευρώ. Είχε ζητηθεί να διερευνήσετε τη δυνατότητα και να ζητήσετε την μείωση, την εξάλληψη αυτού του αντιτίμου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έγινε κάποια συνάντηση και τι έγινε πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, το πολύ σωστά. Το αίτημα ήταν σε 2 σκέλη. Ήταν κατά το δυνατόν να μειωθεί, αλλά το βασικό τους αίτημα ήταν να είναι δωρεάν. Ήδη η ΑΔΕΛ έχει συνοηθεί, γιατί νοικιάζεται ο χώρος, και ήδη για τους συνταξιούχους, είναι εδώ και ο κύριος Τσαγκάρης, μπορεί να σας βεβαιώσει, από 1 ευρώ έχει πάει στο 0,5 ευρώ η είσοδος στην Πλάζ. Από εκεί και πέρα εξετάζουμε και άλλα ζητήματα και άλλες διευκολύνσεις. Δεν είμαι στη θέση τώρα να σας πω, αλλά σε συνεργασία με την ΑΔΕΛ κοιτάμε τα αιτήματα του Συλλόγου. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι είναι στο 0,5. Ναι.
Ένα δεύτερο που ήθελα να πω στον Δήμαρχο σε σχέση με το θέμα που θέσατε για το κτηματολόγιο, το αγροτικό. Επειδή έχω προσωπική εμπειρία, δηλαδή έτυχε να είμαι και εγώ μέσα στην ομάδα αυτή των 290, υπάρχει μια καθυστέρηση, ενώ περιμέναμε να μας καλέσουν πολύ πιο νωρίς, ακόμα δεν έχουμε κληθεί πάρα πολλά άτομα. Και από μια συζήτηση που έχουμε κάνει με ένα συμπαθέστατο έτσι, μηχανικό και στο κτηματολόγιο που είναι πρόθυμος να βοηθήσει, προκύπτει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό με εκείνες τις ιδιοκτησίες όπου γύρω-γύρω έχουν, θα έλεγα, φανταστικό ιδιοκτήτη. Και τυχαίνει και σε μένα αυτό. Δηλαδή, εκεί πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσει, ίσως υπάρχουν και οι νομικοί εδώ, αν είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει η διαδικασία και να ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες που έθετε το κτηματολόγιο. Δηλαδή μέχρι περίπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη να γίνει η ανάρτηση για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες 2.700 υποθέσεις. Εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός. Εγώ θα ήθελα από τη μεριά του Δήμου, μέσα στην Επιτροπή που θα συστήσετε, να υπάρχει έστω και αναπληρωματικός ένας από εμάς. Έτσι, τα είπα, προφανώς επειδή είναι η δεύτερη παράταξη, είπα να είναι βασικός ο κύριος Μανούσος και αναπληρωματικός μπορεί να είστε εσείς. Επίσης, ίσως και γι' αυτό δόθηκε παράταση από την ίδια την κτηματολόγιο για προς το μέσα 16 Αυγούστου. Ίσως και για αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Επιτροπή θα βοηθήσει γενικά. Οι ερωτήσεις που τίθενται, τέτοιου είδους ερωτήσεις, η απάντηση από το κτηματολόγιο είναι θα δούμε, δεν ξέρουμε, προβληματιζόμαστε. Αυτό έτσι δημιουργεί μια κατάσταση, όχι βρε αδερφέ, μια από τα ίδια. Έτσι, αυτό το κλίμα περνά δηλαδή, καταλάβατε. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα σαν Δήμος, να υπάρξει παρέμβαση. Είναι η τελευταία, νομίζω, ευκαιρία να υπάρξει κάτι, δεδομένου ότι θα υπάρξουν εξελίξεις ως προς την οριστικοποίηση του κτηματολογίου και θα βρεθούμε προαπρόπτου. Και μία δεύτερη παρατήρηση ήθελα να κάνω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ως προς το θέμα της νότιας παράκαμψης, ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Η διαμάχη που γίνεται το τελευταίο καιρό γίνεται στην ουσία στο γεγονός ότι οι περιβαλλοντικοί όροι επαναεγκρίθηκαν, ας πούμε, και επανεξετάστηκαν πάνω σε μη επικαιροποιημένο υπόβαθρο, τοπογραφικό υπόβαθρο. Επικαλούμενος ο μελετητής το γεγονός ότι είχε επιβληθεί απαγόρευση οικοδόμησης πάνω στον άξονα, ναι, αλλά αυτό δεν απέτρεψε το γεγονός ότι πάρα πολλά σπίτια, ιδίως στο κομμάτι από το νοσοκομείο μέχρι την έξοδο, έχουν χτιστεί. Και εκεί απάνω υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κενό, ας το πούμε έτσι, ουσίας. Και θα πρέπει αυτά να εξεταστούν. Άλλο, το είπε και ο κ. Κουφέλλας, το είπα και εγώ, άλλο να εξετάσουμε κάποια μικροπροβλήματα στη φάση της εφαρμογής και άλλο να πάμε σε διαδικασίες που θα μας γυρίσουν αρκετά χρόνια πίσω να δούμε εκ νέου μια χάραξη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει. Ναι. Το ερώτημα για μένα είναι, έχει αργήσει αυτό το έργο ήδη. Βέβαια όλα αυτά τα μεγάλα έργα έχουν χρόνιες διαδικασίες. Ορίστε, χρόνιες διαδικασίες ωριμότητας. Σας ξαναλέω ότι με την νότια παράκαμψη θεωρώ ότι θα αλλάξει όλη η εικόνα της πόλης Μυτιλίνης από τη Σουράδα μέχρι τις γειτονιές, μέχρι εδώ το κέντρο. Κύριος Κουνέλης. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Ερώτημα προς τον πρόεδρο της ΑΔΕΛ για το ζήτημα της για αυτού του καταστήματος, τέλος πάντων, στο οποίο μετέχει, μετήχε μάλλον και ο ίδιος.
στις 28 Πέμπτου, κατόπιν ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, φαίνεται ξεκάθαρο ότι αποχωρείτε από την εταιρεία στην οποία είχατε συστήσει την ίδια μέρα που μισθώσατε το ακίνητο. Μάλιστα, συγκεκριμένα για να μην λέτε ότι συκοφαντώ, μεταβιβάζει και πολύ αποχωρεί από την εταιρεία το ποσοστό του στον πρώτο. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω από τη στιγμή που εσείς φύγατε πλέον από αυτή την εταιρεία, με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί αυτή η εκτός πλειοδοτικής δημοπράτησης μίσθωση. Γιατί μετήχατε και ως εγγυητής. Αυτό είναι το ερώτημα που θα θέσω. Κύριε Τσακάρη. Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί, είπατε. Ναι, συνεχίζω να είμαι εγγυητής. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας, δηλαδή... Είχατε αναφέρει ότι εσείς συστήσατε αυτή την εταιρεία προκειμένου να διασφαλιστεί η μίσθωση ως εγγυητής. Συνεπώς, μεταβιβάσατε το μερίδιό σας στην εταιρεία, έτσι. Συνεχίζω να παραμένω εγγυητής, που σημαίνει ότι αν κάποια στιγμή ο φιλέτης βγει αφαιρέγγυος στις υποχρεώσεις του, θα κρατιούνται τα λεφτά από μένα. Αφού αποχωρήσετε, γιατί φτιάξετε εταιρεία ένα μήνα μετά? Για τους δικούς μου λόγους. Προχωράμε. Παρακαλώ. Κύριος Φραγκόπουλος. Περιμένω, ευχαριστώ. Λοιπόν, μια σύντομη και όσο γίνεται πιο περιεκτική ερώτηση στον κύριο Βάλεσε. Το χωριό της Πηγής υδροδοτούνταν επί πολλές δεκαετίες από μια πηγή στην περιοχή της Κόμης. Εμείς οι προερχόμενοι από εκεί την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι τα λεγόμενα μορβέτια. Υπάρχει λοιπόν ένα εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του χωριού, το οποίο ήταν από αμιαντοσωλήνες. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βγει εκτός λειτουργίας και ήταν, θα έλεγα, απέτηση της τοπικής κοινωνίας για πολλά χρόνια και απέναντι σε πολλές δημοτικές αρχές και διοικήσεις της ΔΕΙΑΛ η εκπόνηση μιας μελέτης για την αντικατάσταση αυτού του εξωτερικού δικτύου. Έχετε προβεί σε κάποιες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή? Κύριε Βάλεση. Ναι, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Επιφυλάσσουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Α, παρακαλώ. Άκουσα με προσοχή τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Δήμαρχος στην κυρία Παπουτσάνη. Κάποια στιγμή ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή κάνει τα αδύνατα δυνατά σε ό,τι αφορά την επέκταση, αν το θέλετε, της τουριστικής περίοδου. Το τελευταίο διάστημα όμως έχω παρακολουθήσει κάποια, εκ του σύνεγγυς θα έλεγα μάλιστα, κάποια γεγονότα τα οποία είναι αναμφισβήτητα και τα οποία δείχνουν, αν το θέλετε, μια καθυστέρηση, για να μην πω τίποτα χειρότερο, και έχουν να κάνουν με την οργάνωση και την διεκπεραίωση κάποιων εργασιών και μικρών έργων που αφορούν στις παραλίες. Για να γίνω πιο σαφής. Σε ό,τι αφορά τις παραλίες του πρώην Δήμου Θερμής, υπάρχει μια 20ήμερη καθυστέρηση, ακριβώς 20 μέρες, σε σχέση με πέρσι. Πέρσι δηλαδή, επειδή είμαι κάθε μέρα εκεί, παρακολουθούσα τις εξελίξεις, παραδόθηκαν οι εργασίες στις 13 Ιουνίου, ενώ φέτος παραδόθηκαν στις 3 Ιουλίου. Επίσης, μέσα από αναρτήσεις του Προέδρου της ΑΔΕΛ, διαπίστωσα ότι κάτι ανάλογο έχει συμβεί και στην ΠΛΑΖ, όπου ενώ ανακοινώθηκε εδώ και 20-25 μέρες ότι, για παράδειγμα, αυτό το περιβόητο C-Track έχει τεθεί σε λειτουργία, με χτεσινή του ανάρτηση το μεσημέρι μας γνωστοποίησε ότι αυτό εν τέλει λειτουργήσε με
από κάποιο πρόβλημα φαντάζομαι ότι υπήρξε, το Σάββατο 6 Ιουλίου. Αυτά είναι κάποια μικρά ενδεικτικά ζητήματα, όπως επίσης και ένα άλλο. Έμαθα ότι το συνεργείο το οποίο προβαίνει σε όλες αυτές τις εργασίες σήμερα μετακινήθηκε προς την Ευριακή. Εάν νομίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μπορούμε να καθυστερούμε και να τρώμε εντός εισαγωγικών το μισό καλοκαίρι μέχρι ότου ολοκληρώσουμε κάποιες διαδικασίες σε αυτόν τον νευραλγικής σημασίας τομέα, τότε με συγχωρείτε, αλλά πλανάστε πλάνη νυκτράν. Και αν συνεχίσουν να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, η ανοχή όσο των επιχειρηματιών, όσο και των απλών δημοτών, οι οποίοι κάνουν χρήση όλων αυτών των εγκαταστάσεων, θα πάψει να υπάρχει για σας. Προχωράμε. Καλησπέρα σας. Απαντήσω εγώ σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος. Είχαμε ψηφίσει ένα κωδικό πριν 2-3 δημοτικά συμβούλια, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 90.000 ευρώ για καθαρισμό παραλίων. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Στραγκόπουλος, μέχρι σήμερα οι παραλίες της Γέρας, το νούμερο ένα τουριστικό μέρος είναι το Τάρτη και το δεύτερο είναι η Ευριακή που έχουν και τις γλάρες σημαίες. Μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αν πήγατε σήμερα, δεν είχε πατήσει κανένας. Μόνο τις τουαλέτες το Τάρτη καθαρίστηκαν. Οι παραλίες δεν καθαρίστηκαν καμία. Ούτε τα τσίλια, ούτε τα φαρά, ούτε το λιγονάρι, ούτε η παραλία από τον κόλπο της Γέρας. Κύριε Τσιγκούρη. Απαντήστε συνολικά, γι' αυτό είπα. Αρχικά, όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Φραγκόπουλος, προφανώς αναφέρεστε στο C-Track, γιατί η παραλία είχε καθαριστεί πρώτη φορά 25 Μαρτίου. Από τότε έχουν ακολουθήσει άλλοι δύο καθαρισμοί. Προφανώς αναφέρεστε στο μηχάνημα του C-Track, που όντως τοποθετήθηκε 3 του μήνα, ήταν το τελευταίο που τοποθετήθηκε. Τέλος Ιουνίου έχει τοποθετηθεί στη δεύτερη καντίνα και στον Άγιο Ισίδωρο. Και το τελευταίο ήταν στο τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν έχει τοποθετηθεί το C-Track δεν είναι έτοιμη η παραλία για να δεχτεί κόσμο. Αυτό. Όσον αφορά για τον καθαρισμό, ο καθαρισμός που κάνουμε στις ακτές, καθαρίζουμε από φερτά υλικά, από και ό,τι άλλο χρειάζεται να απομακρυνθεί από την παραλία. Και το Τάρτη και τα Φαρά έχει γίνει καθαρισμός. Στο Τάρτη έχει γίνει καθαρισμός. Έχει γίνει καθαρισμός χειρονακτικός, γιατί αυτό χρειαζόταν. Από προσωπικό του Δήμου. Έχει γίνει χειρονακτικός καθαρισμός και όχι με μηχάνημα. Ναι, φυσικά. Όχι, 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 όλη η παραλία. Μιλήστε με τους επαγγελματίες. Εντάξει, τώρα θα πέσει με αμφισβήτηση. Αυτό έγινε, προχωράμε. Παναγιώτη, τελείωσε. Λοιπόν, έλα Προκόπη. Ναι, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει το θέμα. Ωραία. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Βάλεση. Ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει σχεδόν όλους τους δήμους στη χώρα και σαφέστατα δεν θα μπορούσε να είναι και ο δικός μας ο Δήμος εξαίρεση και οι δύο Δήμοι στη Λέσβο εξαίρεση. Αυτό είναι το ζήτημα που έχει τεθεί, στο εκλογικό κόλλημα που έχει τεθεί για τους δημοτικούς συμβούλους, τοπικούς συμβούλους και προέδρους κοινοτήτων σε εφαρμογή του άρθρου 4804 του 21, άρθρο 11, το ασυμβίβαστο λόγο οφειλών και συγκεκριμένα για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ. Η ΔΕΙΑΛ και σωστά έπραξε, καταρχάς προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, να πω ότι είναι ένα σωστό νομοθέτημα, δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να πληρώνουν εγκαίρως τις οφειλές τους, δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες και σωστά πράττουμε και σωστά πράττει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ να πιστώνονται όποιες οφειλές στην εφορία και από την άλλη να ζητάμε να υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους αυτοδιοικητικούς. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Όταν διαπιστώνονται οι οφειλές, είτε οφειλές πριν τις 2 πρώτου του 2024 ή αν μεταγενέστερα τεθεί οποιαδήποτε προθεσμία για να
ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αμέσως ο ΤΑ, συγκεκριμένα η ΔΕΙΑΛ, στέλνει στον επόπτη, στέλνει τη λίστα με τα ονόματα και ο επόπτης εντός 10 ημερών βγάζει την οποιαδήποτε διαπιστωτική πράξη. Και αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε και για τον συνάδελφο, τον κύριο Βαρβαγιάννη. Η ερώτησή μου είναι αν ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία και για τους υπόλοιπους συναδέλφους, οφειλέτες της ΔΕΙΑΛ. Ναι, ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως ακριβώς προβλεπόταν. Είπατε σε μία συνέντευξή σας, συγγνώμη που για τη δευτερολογική, αλλά είπατε σε μία συνέντευξή σας ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα οφειλετών. Εάν ακολουθήθηκε η διαδικασία και με δεδομένο ότι εντός 10 ημερών ο επόπτης, και αυτό το θεωρούμε δεδομένο απριόρι, οφείλει να βγάλει διαπιστωτική πράξη. Για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί οι διαπιστωτικές πράξεις για υπόλοιπους συναδέλφους? Έχετε, η ΔΕΙΑΛ, με άλλα λόγια, έχει στείλει τη λίστα των ονομάτων? Βεβαίως. Εμείς στέλνουμε τη λίστα των ονομάτων εκεί που πρέπει και από εκεί μετά γίνεται η έρευνα, να πω, διότι υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, δεν υπάρχουν πατρόνυμα, έχουν συμβεί διάφορα και αφού γίνει ο έλεγχος, ο καθένας βγάλει την απόφασή του, η αποκεντρωμένη. Ο νόμος, ο συγκεκριμένος νόμος... Να σας διακόψω, κύριε Τζημί. Να σας πω. Εγώ επειδή έρχονται και ορκίζω αντίστοιχα πέρα από την υπόθεση εδώ του Δημοτικού Συμβούλου, δεν ξέρω αν πει η άλλη, γιατί η διαπιστωτική πράξη δεν λέει από τι είναι, αλλά έχουν εκπέσει και κοινοτικοί σύμβουλοι, δημοτικών κοινοτήτων σύμβουλοι. Μιλώ, απλά ο νόμος συγκεκριμένος δεν θέτει, είναι δυνητική η προϋπόθεση που θέτει προηγούμενης κλήτευσης και όχλησης του όποιου οφειλέτη. Είπατε ότι συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν οχληθεί, έχουν κλητευθεί οφειλέτες για να φέρουν όποια δικαιολογητικά, για να καταλάβω, ρωτάω. Δεν είπα αυτό το πράγμα, και επειδή πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Είπα ότι δεχόμαστε ένα έγγραφο, απαντάμε στο έγγραφο με όποια στοιχεία έχουμε και από εκεί μετά η αποκεντρωμένη κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εγώ και στην περίπτωση του εδώ Δήμου και στην περίπτωση της Δυτικής Λέσβου, και χαίρομαι γι' αυτό και για το συμβούλιο που έχω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ, τηρήθηκε απόλυτα η διαδικασία και δεν διέρευσε απολύτως τίποτα, σεβόμενος ακριβώς τον καθέναν ατομικά. Αυτό. Να αγκατσατσίσω εσένα, εσείς έπαιρνα να το πείτε. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Αλεξίου για την εκλογή του στην κεντρική διοίκηση της ΦΟΖΑ σαν Γενικός Γραμματέας και να τον ευχαριστήσουμε και για το κέρασμα που μας έκανε. Ωραία. Λοιπόν. Μπράβο, Πάσχα. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δεν το λέω για εσά, επειδή μιλάω τώρα, απευθύνομαι σε εσά που είναι μεγαλύτερη μετά την παράταξη προσωπική αντιπολίτευση. Την επόμενη φορά που θα έχουμε, θα γράφω τα ονόματα. Δεν γίνεται τώρα, του ήρθε του κ. Αυγουστίδη, σε όποιον έρχεται μια ερώτηση, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Okay. Δεν γίνεται. Λοιπόν, την ευγένειά μου και τη δημοκρατικότητά μου δεν θέλω να την εκλαμβάνετε αδυναμία. Θα το παρακαλέσω ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αυγουστίδη, δύο λεπτά. Το ξέρω, απλά θα σας πω κάτι. Εσείς τηρείτε αυτό που λέει κανονικά ο κανονισμός και δίνετε μία ώρα που πρέπει να υποβάλουμε τα ερωτήματα. Πολύ σωστά να ανοίξουμε κατάλογο ώστε να είναι, γιατί και εγώ θα το πω τώρα το παράπονο στον κύριο Αυγουστίδη, συζητήθηκε και το θέμα του κλιματολογίου. Και το θέμα το άλλο που θέσατε, τα έχουμε συζητήσει ήδη. Όχι. Τοποθετηθείτε όταν γίνεται το ερώτημα μαζί. Ήταν μια ερώτηση την οποία... Για τον χρόνο.
χωρίς... την οποία ξέχασα να ρωτήσω. Εντάξει, καλά, εντάξει. Απλά το λέω, έχει δίκιο πρόεδρος τώρα. Υπάρχει ένα θέμα... Να μπούμε στα ημερησία. Κύριε Δήμα, θα το θέσω εγώ, δεν ξέρω αν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά υπάρχει μια κατάσταση στην περιοχή της Ευριακής με το θέμα του δρόμου, του παράκτιου δρόμου, ο οποίος από την θαλασσοταραχή και από το καιρό το βορεινό καθίσταται αδιάβατος. Είχαμε περάσει, μπορεί να μην, δεν ξέρω αν είναι θέμα του Δήμου, υπάρχει ένα θέμα, συγγνώμη κύριε Μανούσου, υπάρχει ένα θέμα, όταν πήγα προχθές, είχα και ιδία πείρα, με δυσκολία κατάφερα να περάσω, αλλά και στην περιοχή που βρέθηκα, τέθηκε το ερώτημα, τι γίνεται, ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί η περιφέρεια, δρόμος, γιατί ο Δήμος, εγώ δεν είπα να το κάνει, εγώ είπα να ασκηθεί μια πίεση στην περιφέρεια, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη. Λέμε εδώ για ηλεκτροπληξίες, αν συμβεί ένα γεγονός... Για να μην μακρηγορούμε, για να συνεχίσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει έρθει ο Περιφερειάρχης επί τόπου πάνω από τρεις φορές, έχουμε περπατήσει μαζί τον δρόμο όταν ήμουν αντιδήμαρχος. Αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Αυτός ο δρόμος έγινε επί Φωτεινόπουλο. Αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Καθαρά. Έχει δοθεί. Προχωράμε στα εκτός ημερησίας. Κύριε Τσιμπούλη, καταρχάς είναι τρία θέματα εκτός ημερησίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αρνήσει, υπάρχει. Πάμε κύριε Τσιμπούλη. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα αφορά την περιφορά Ταύρου που γίνεται στα πανηγύρια της πηγής Κόμης και του προφήτη Ηλία της Αγιάσου. Υπάρχει και μία έκθεση από την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας. Τα σωματεία λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ευζωία του ζώου. Εξάλλου υπάρχει και η επίβλεψη κτηνιάτρου κατά την περιφορά. Τυπική είναι η απόφασή μας να εγκρίνουμε την περιφορά. Όπως έγινε και μιλάμε για την περιφορά μόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν ακούγουμε πάλι, αλλά... Τέλος πάντων. Κύριε Τσιμπούλη, ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα σε αυτό που αναφέρατε. Φέρατε την εισήγηση, αλλά δεν έχει επισυναυθεί η βεβαίωση του κτηνιάτρου, με αποτέλεσμα... Επειδή ο νόμος ορίζει ότι πρέπει η απόφαση του Συμβουλίου να έχει μέσα και την βεβαίωση του κτηνιάτρου, δεν την έχετε μέσα στην εισήγηση και η απόφαση που θα πάρουμε δεν θα είναι σύνομη. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Την αναφέρει, δεν την βάλατε. Μπορούμε να την βάλουμε. Ναι, απλά κύριε, αυτό πρέπει... Μπορούμε με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος όταν ο κύριος, κύριος Κρυπιντήρης ανεβάσει το... Την έχουμε. Ναι, υπάρχει. Εμείς την εισήγηση που λάβαμε δεν υπάρχει. Υπάρχει, την αναφέρει η εισήγηση αυτοτελώς, γι' αυτό δεν την έβαλα για να μην σας μπερδέψω. Εγώ το λέω πιο πολύ επειδή... Την αναφέρει με πρωτόκολλο η εισήγηση. Ωραία. Και δεν την έβαλα ακριβώς αυτοτελώς. Για το ορθό της αποφάσεως. Έχετε και μέσα στο email, δεν υπάρχει. Εγώ την έχω υψηλάξει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει, απλά για το ορθό, για να μην ακυρωθεί το οτιδήποτε. Ωραία, το πρώτο... Το πρώτο και το δεύτερο είναι το ίδιο. Ναι, το πρώτο και το δεύτερο. Κύριε Αβούση. Δεν διαφωνούμε, αρκεί να τηρηθούν αυτά που αναφέρει μέσα. Άρα, ομόφωνα ως εισήγηση. Κύριε Κοτσόνη, πάμε παρακάτω για το τρίτο θέμα. Καλησπέρα σας. Το θέμα είναι η έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μυτιλίνης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2024-2025. Η επίστοση που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι για 102 άτομα για 307 ώρες. Να σημειώσω εδώ ότι αυτά τα άτομα είναι τριώρα και είναι μερική απασχόληση. Ωραία. Πιστεύω πως σκοπός όλων και μέλημα όλων πρέπει να είναι να έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό πλήρους απασχόλησης, γιατί η μερική απασχόληση είναι μια ελαστική μορφή εργασίας με περίπου 350 ευρώ αποδοχές. Μέλημα πρέπει να είναι όλων, να ο κάθε εργαζόμενος να έχει ένα μισθό. Η πλήρη απασχόληση στην καθαριότητα είναι περίπου 950 ευρώ. Και μετά από προσπάθειες που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή, εισηγούμαστε ότι για το έτος 2024-2025 ο αριθμός 102 μερικής απασχόλησης
να γίνει στον αριθμό 72 εργαζόμενοι με ωράριο 3 ώρο και 20 εργαζόμενοι με πλήρης ωράριο 6,5 ώρων. Να σημειώσω βέβαια ότι στην αντίστοιχη πετσινή απόφαση η πρώτη εισήγηση ήταν 90 μερικής και 6 πλήρης. Αυτό νομίζω είναι μια επιτυχία, ότι φτάσαμε σε ένα νούμερο 20 εργαζόμενοι με πλήρης ωράριο 6,5 ώρων. Η δαπάνη ανέρχεται περίπου στις 300.000, για αυτή η δαπάνη περιλαμβάνει δαπάνες επιδόματος, παραμεθωρίων περιοχών, προβληματικών περιοχών, πρόσθετα μισθολογικά κλιμάκια, δαπάνες πρόσθετων οικογενειακών παραγών, καθώς και το συνολικό κόστος των 39 ωρών εργασίας καθημερινά. Και στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να φτάσουμε τον αριθμό περίπου 30 σε βάθος χρόνου. Επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι μέλημα όλων μια εργασία αξιοπρεπή με πλήρη ωράριο εργασίας. Ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με βάση την εισήγηση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουτσόνη αν το αίτημα που έγινε, αν έγινε αίτημα από το Δήμο που να έχει προηγηθεί πριν βγουν οι οριστικές κατανομές των καθαριστριών. Τι αίτημα είχαμε υποβάλει εμείς σαν Δήμος? Γιατί το αίτημα που έχουμε υποβάλει είναι όπως κάθε χρόνο η υπηρεσία κάνει μια πρόταση για προσλήψεις που είναι τον αριθμό 60 για 6,5 ώρες, 36 για 3 ώρες και 5 ώρες 5 ώρο. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η πρόταση και κάθε αυτό χρόνο. Αυτό που είχαμε κάνει δηλαδή από παλιά, δεν άλλαξε κάτι. Ό,τι ίδια έχουμε. Ναι, την ίδια πρόταση κάναμε. Μάλιστα. Με δεδομένη λοιπόν την εισήγηση αυτή και με βάση αυτά που διαβάσαμε, προφανώς 10 καθαρίστριες θα μείνουν χωρίς δουλειά. 4 τον έρθω. Όχι, 102 είναι η έγκριση. Ναι. Με βάση αυτά λοιπόν 20 και 72 κάνουν 92. Σε σχέση με αυτά που είχατε προτείνει πέρσι ήταν 96. Αυτά που προτείνουμε φέτος ξεκινάμε με τον αριθμό 92. Ωραία. Άρα ουσιαστικά είναι 4 που μένουν εκτός σε σχέση με τα δικά σας τα περσινά που ήσασταν και εσείς ο αρμόδιος. Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτά βέβαια εδώ πέρα αναφέρεται ότι θα προχωρήσετε στην επέκταση. Έτσι, και βάζετε αυτά τα ποσά, τα 120 και τα 180. Από ό,τι βλέπω εδώ, δεν υπάρχει βεβαίως οικονομικής υπηρεσίας. Σωστά. Οι καθαρίστριες αυτές με πλήρης ωραρίου θα ξεκινήσουν από 1η Σεπτεμβρίου ή θα είναι αργότερα, εάν και εφόσον θα υπάρχει έγκριση από την οικονομική υπηρεσία? Από 1η Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι καθαρίστριες στα σχολεία, οι 20 πλήρους και οι υπόλοιπες? Ναι. Από γι' αυτό το φέραμε σήμερα και τη μορφή. Αλλά δεν έχετε βεβαίως από την οικονομική υπηρεσία. Θα την πάρουμε, ναι. Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας του οικονομικού τμήματος. Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη. Δεν λέει κάτι. Πρέπει να υπάρχει βεβαίωση. Γιατί προφανώς. Για να βγει η προκήρυξη. Μπορώ να βοηθήσω λίγο, κύριε Κοτσόνη, αν επιτρέπετε. Επειδή απουσιάζει ο κύριος Καρέκος για προσωπικό θέμα. Προφανώς, αφού πάρουμε την πολιτική απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι πάμε αυτή την προκήρυξη, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που, Πρόεδρε, μάλλον θα είναι αρχές Αυγούστου, θα υπάρχει σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού και η εγγραφή στην πίστωση. Η διαβεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας στον αρμόδιο αντιδήμαρχο είναι ότι οι πόροι αυτοί υπάρχουν, όπως αντίστοιχα, το γνωρίζετε πολύ καλά, κάτι τέτοιο έγινε και κατά την προηγούμενη περίοδο. Αρχικά είχατε ξεκινήσει με 90, αν δεν κάνω λάθος, 3 ώρες και 6 πλήρους απασχόλησης και στη συνέχεια έγινε 83 ώρες και 16 πλήρους απασχόλησης και βρέθηκαν κάποιοι πόροι που απαιτούνται από την οικονομική υπηρεσία και έτσι. Απλά επειδή πέσατε στο διάστημα των εκλογών και δεν γινόταν προσλήψεις, από ό,τι κατάλαβα, αυτές έγιναν τον Ιανουάριο. Ναι. Εγώ λέω το εξής, ότι αν πάμε στο δεύτερο συμβούλιο, όπως είπατε, τον αρχές Αυγούστου, και υποτίθεται ότι θα πρέπει να βγει η προκήρυξη, και η προκήρυξη, νομίζω, κύριε Καρασάβα, πρέπει να υπάρχει πίστοση για να προχωρήσουμε στην προκήρυξη. Οι μέρες δεν ξέρω αν θα φτάσουν για να είμαστε έτοιμοι 1η Σεπτεμβρίου. Για να μπορέσουμε να πάρουμε τις
Το Συμβούλιο μπορεί, θα μπορούμε, θα το ρυθμίσουμε. Κύριε Τσακίρη. Εγώ το λέω σαν παρατήρηση, γιατί οι χρονικές αυτές πάντα δεν είναι... Κύριε Τσακίρη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, έχω μία απορία. Καταρχήν, όταν... ως επισήμανση και ως όχι ως μουμφή. Καταρχήν, όταν έρχεται ένα θέμα τέτοιο, εκτός ημερησίας διάταξης, πρώτα το Σώμα αποφασίζει για το αν συνενεί στο να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης. Ρώτησα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται τώρα. Ρώτησε στην αρχή, είπατε. Ναι, προσέξτε τώρα. Όχι, δεν το λέω γιατί όχι. Ναι, είπαμε. Ναι. Τι το λέω. Φέρνεται να μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουμε για την επιβάρυνση του προϋπολογισμού με πρόσληψη προσωπικού χωρίς να έχει γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού. Χωρίς να έχει δοθεί βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία. Συγγνώμη τώρα, με συγχωρείτε τώρα. Λοιπόν, αυτό γίνεται πρώτη φορά. Κανονικά η διαδικασία είναι πρώτα το ψηφίζουμε τροποποίηση του προϋπολογισμού να μπει στον κωδικό, να υπάρχει βεβαίωση της υπηρεσίας και μετά έρχεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς δηλαδή φέρνετε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να έχει έρθει ο προϋπολογισμός. Δεν απαγορεύεται. Το λέτε δημόσια αυτό. Ωραία. Εντάξει, τίποτα άλλο. Δεν απαγορεύεται. Θα βάλετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή με την ψήφιση του προϋπολογισμού και χωρίς να υπάρχει βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία. Είστε δηλαδή τόσο σίγουροι ότι θα πάρετε τη βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Δεν ξέρω. Εγώ γιατί εμένα αυτό μου δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Με συγχωρείτε κύριε, χωρίς να φέρει τροποποίηση προϋπολογισμού, περνάς από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεστή. Πότε γίνεται αυτό. Την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη, καταρχήν δεν κάνω, δεν κάνω διάλογο. Καταρχήν θέλω να πω, την προηγούμενη φορά, έτσι, είχαν φέρει εισήγηση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου, χωρίς απόφαση, την οικονομική βεβαίωση, χωρίς την υπηρεσίτηση. Σας παρακαλώ, κυρία μου, σας παρακαλώ. Δεν ακούω τι λέω. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχε έρθει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να έχει δοθεί βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία, η οποία δεν την έδωσε ποτέ. Και η απόφαση. Και την προηγούμενη φορά, πότε. Όχι η επιθετία σας. Στην προηγούμενη δημοτική. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα με ποια εχέγγυα τους κρατάτε την Οικονομική Υπηρεσία στο χέρι και είστε σίγουροι ότι θα δώσει την Οικονομική. Δεν ξέρω. Τότε πώς με τόση σιγουριά, περισσή σιγουριά λένε, θα δώσει τη βεβαίωση. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Σκοπός. Παράνομη απόφαση. Πρώτα η υπόφαση πρέπει να είναι μεθύστερη. Σκοπός πρέπει να είναι. Αν μπορείτε τα νόμιμα να βαφτίζετε τα ψάρια για πριζόλες, μπράβο. Σκοπός είναι να προλάβουμε τις διαδικασίες και να ξεκινήσουν τα σχολεία 1 Σεπτεμβρίου με το προσωπικό στη θέση τους. Αν το θέμα σας είναι η βεβαίωση και τα λοιπά, είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είμαστε αρνητικοί, κύριε Αντιδήμαρχε, εντάξει. Αρνητικοί δεν είναι προσωπικά, συγγνώμη για το επιχειρηματικό. Δεν είμαστε αρνητικοί. Το θέμα είναι οι μεθοδεύσεις που φαίνεται και έχετε πρόβλημα στο μέλλον, στην πορεία. Μεθοδεύσεις δεν είναι η έκφραση μεθοδεύσεις, δεν γίνεται μεθόδευση. Κύριε Αλεξίου, αφήστε, λοιπόν. Ποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άλλες ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Τοποθέτηση. Δύο λεφτά η τοποθέτηση. Γιατί το αργείς. Πού είναι το τηλέφωνο να βλέπω τα... Γιατί πάμε. Νομίζω ότι αν θέλετε να κρατήσετε δύο λεπτά, κρατήστε για όλους, έτσι. Εγώ τοποθετούμε από πλευράς λαϊκής εισπύρωσης και δεν χρειάζεται ειρωνία. Σε σχέση με το θέμα και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το σχόλιο μας είναι τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Η κυβέρνηση πιστή στην πολιτική της λιτότητας καθόρισε πάλι τον ίδιο αριθμό ατόμων και ωρών με πέρυσι, 102 άτομα και 307 ώρες ημερησίως, και η αντιμετώπιση κάθε χρόνο είναι η ίδια.
καμιά κουβέντα για μονιμοποίηση σχολικών καθαριστριών. Το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων αντιμετωπίζεται σαν εργολάβη του εαυτού των. Με δεκάμινες το μέγιστο συμβάσεις έργου, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα, το δε έργο του καθαρισμού των σχολικών μονάδων που είναι καθοριστική σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια των σχολείων μας, σαν ένα σύνολο ανθρωποωρών. Οι καθαρίστριες γυναίκες στην τριπτική τους πλειοψηφία και μάλιστα οι περισσότερες είναι άνω των 50 ετών, καλούνται να κρατήσουν καθαρά τα σχολεία με ένα πενιχρό εισόδημα που πολλές φορές δεν επαρκεί για τα έξοδα ολόκληρου του μήνα τους. Και όπως επανειλημμένα έχουν τονίσει, πολλές φορές για να βγει δουλειά εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που πληρώνονται. Επιστρατεύοντας και εδώ το φιλότιμο σε βάρος εργαζομένων γυναικών που βιώνουν εδώ και πολλά χρόνια το καθεστώς της προσωρινότητας και της εργασιακής ανασφάλειας, χωρίς να ξέρουν αν τον επόμενο χρόνο θα είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή και τίποτα από τα δύο, όπως η περίπτωση αυτή που λέμε σήμερα. Την ίδια ώρα ξοδεύονται τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς, δίνονται μεγάλα ποσά σε επιχειρηματικούς ομίλους. Τι λέει ο Δήμος, τι λέει το Υπουργείο για τους Δήμους? Σας ορίζω ένα δεδομένο ποσό. Έτσι και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να καλύψετε πλήρως τις ανάγκες σας, βάλτε λεφτά από δικούς σας πόρους. Αναγκάζει λοιπόν τους Δήμους να διαχειριστούν μια κατάσταση μιζέρια, κάνοντας ουσιαστικά κοπτοραπτική στον αριθμό καθαριστριών μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης. Ακούσαμε λοιπόν ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχική Τελή είχε προτείνει 6 πλήρους 90 μερικής, με ένα δίωρο επιπλέον ημερήσιο, έτσι, που κάλυψε περίπου 4.370 ευρώ για τα δύο χρόνια, όπως λέει η εισήγησή τους εδώ. Η σημερινή αρχή προτείνει 20 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και 72 μερικής. Τώρα δεν ξέρω, αγαπητοί συνάδελφοι, αν στο ζύγι είναι καλύτερη φετινή πρόταση από την περσινή. Όμως η ουσία του προβλήματος παραμένει, και ποια είναι αυτή? Δεκάδες καθαρίστριες παραμένουν μερικής απασχόλησης, καλούμενες με τρίωρα να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Τα σχολεία μας που ξεπερνούν τα 100 θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα καθαριότητας, ενώ οι καθαρίστριες θεωρούμενες όχι ως εργαζόμενες αλλά ως εργολάβοι θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς ανασφάλειας με μισθούς ψίχουλα, χωρίς δικαιώματα και εργασιακό μέλλον. Η Λαϊκή Συσπήρωση θεωρεί ότι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής δεν λύνει το πρόβλημα της καθαριότητας των σχολείων, ούτε δίνει διέξοδο στα αδιέξοδα των σχολικών καθαριστριών. Ζητάμε για τις σχολικές καθαρίστριες μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, επαρκή στον αριθμό για την καθαριότητα όλων των σχολικών μονάδων. Από τη Δημοτική Αρχή ζητάμε, με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, να καλύψει το σύνολο των επιπλέον αναγκών από πόρους του Δήμου, διεκδικώντας παράλληλα δυναμικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και με κινητοποιήσεις, αν χρειαστεί, την αύξηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο. Και σε αυτή την κατεύθυνση ζητάμε από τους εκπροσώπους μας στην ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και κυρίως στην ΚΕΔΚΕ, και εδώ είναι το ζήτημα, να θέσουν το θέμα στα διοικητικά συμβούλια για να αποφασίσουν παρέμβαση στο Υπουργείο και κινητοποιήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, προς την ενίσχυση δηλαδή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν μπορεί να συνεχίζεται για χρόνια η ίδια κατάσταση. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό της, η παράταξή μας ψηφίζει αρνητικά την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θέλω να σου πω, Παναγιώτη. Τι να πεις, όχι, δεν θα πεις. Δεν θα πεις. Άστο, τι να πει τώρα, άστο. Ωραία, μίλησε. Πες το. Παναγιώτη, πιστεύω ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ συμφωνούμε να γίνουν μόνιμες οι καθαριστές. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν δοθεί αγώνες και μέσω της ΚΕΔΕ και χρηματοδότηση. Και δυστυχώς όμως η θέση της κυβέρνησης είναι να ισχύει αυτό που ισχύει σήμερα. Δεν δίνουν ούτε περισσότερα λεφτά, και μάλιστα ο Δήμος, αν θυμάμαι καλά, δίνει περίπου 30.000 για να κάνει αυτή την αναβάθμιση. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κάποια στιγμή θα ζητήσουμε πράγματι να γίνει αυτό, όχι μόνο η παράταξη δική σας, αλλά όλοι αυτοί εδώ, για να ζητήσουμε να δοθεί αύξηση και να φτιάξουμε, να κάνουμε έτσι περισσότερες πλήρες ωραρίου. Τουλάχιστον επιδιώκουμε αυτό που μπορεί να γίνει. Η μονιμοποίηση, καταλαβαίνεις, το θέλουμε όλοι και το ζητάμε χρόνια, αλλά είναι κάτι που δεν πετυχάνεται. Ευχαριστώ. Εντάξει.
Εντάξει, δεν έθιξε κανέναν τώρα, για όνομα του Θεού. 30... Να διευκρινίσω λίγο. 30.000 το μήνα. 30.000 το μήνα. 300.000 το σύνολο. Κύριε Κουφέλο. Θα είναι τοποθέτηση, για να προχωρήσουμε και στην ψηφοφορία. Καταρχάς, επειδή είπε ο κ. Αγουστίδης και θέλω μέρος της παράταξής μου τουλάχιστον, επειδή είσαι το ένας από την Λαϊκή Συσπήρωση, η συνάδελφος είναι για λόγους ευχάριστος εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, εννοείται πρέπει να ακούγεστε και να λέτε την άποψή σας όπως θέλετε, και θα το υποστηρίξουμε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν θέμα ειρωνίας καθόλου. Και θα παρακαλέσω τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά μου μέλη της παράταξης, να μην ακούγονται τέτοια σχόλια. Σε πολλά πράγματα συμφωνούμε με την θέση της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το είπε και ο κύριος Αλεξίου. Πρέπει επιτέλους όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πολλές φορές βρίσκονται και σε ομοιρία, οι καθαρίστες, οι σχολικές καθαρίστες, να μονιμοποιηθούν ή, εν πάση περιπτώσει, να αυξηθούν οι ώρες εργασίας τους. Να παρέχουν και αυτοί. Καταλαβαίνετε ότι τώρα με 300-350 ευρώ δεν ζει κάποιος μια οικογένεια, ιδιαίτερα αν είναι και το μόνο άτομο το οποίο εργάζεται. Και εκεί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση τουλάχιστον μέσα από τα όργανα της ΠΕΔ και της ΚΕΔΚΕ να υπάρξουν πιέσεις, γιατί δυστυχώς, και το ξέρει και ο κ. Αγουστίδης αυτό, και ίσως πρέπει να ψηφίσουμε όλοι μαζί υπέρ αυτής της πρότασης. Πρέπει να δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών περισσότερα χρήματα. Δεν έχει πόρους ο Δήμος. Δεν έχει πόρους ο Δήμος. Να δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών περισσότερα χρήματα για να μπορούμε να πληρώνουμε τους ανθρώπους και να έχουν κανονικό ωράριο εργασίας. Όχι τρίωρο. Όχι τρίωρο. Που είναι πραγματικά ένα ωράριο που τρέχουν να προλάβουν να καθαρίσουν για να πάνε τα παιδιά μας. Δεν πάνε κάποιοι άλλοι. Και κλείνω λέγοντας ότι θα ψηφίσουμε όλοι υπέρ για αυτό το θέμα και να ευελπιστούμε τουλάχιστον το 25, δεν ξέρω τώρα κύριε Χρυσόφα τι πρέπει να κάνουμε, προς το Υπουργείο να κατευθύνουμε έτσι ώστε να αυξηθούν αυτοί οι πόροι, να αυξηθούν αυτό το χρηματικό ποσό, ώστε και περισσότερες καθαρίστες να υπάρχουν, αλλά και να μπορούν να έχουν ένα πλήρες ωράριο, να είναι ανθρώπινο το ωράριο το οποίο πληρώνονται για την εργασία που προσφέρουν. Ευχαριστώ. Κύριε Αγουστίδη, θέλετε να επιμένετε? Η πρότασή μου έχει να κάνει σε σχέση με το εξής, ότι πρέπει να, πέραν από μια διαχειριστική λογική εδώ μέσα, και εδώ διαφωνούμε κάθετα, πρέπει να αναδεικνύονται και κάποιες πολιτικές ή να κριτικάρονται ή και να καταδικάζονται ακόμα κάποιες πολιτικές. Αυτή η πολιτική, όπως είπε ο συνάδελφος από τη παράταξη του κυρίου Κουφέλου, είναι διαχρονική. Εδώ και πάμπολα χρόνια διατηρείται το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν πόροι, βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης που με νόμο από το 2011 κρατούνται καθυλωμένοι. Κλέβονται στην ουσία. Δεν μπορεί να ξεπεράσει το πλαφόν το 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν θεσμοθετημένοι συνταγματικοί πόροι. Άρα μπορεί το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει? Η απάντηση είναι ναι, μπορεί. Πρέπει όμως να υπάρχει πολιτική βούληση τόσο από κάθε Δήμο, όσο και από την ΠΕΔ, που δεν την ακούω, δεν τη βλέπω, όσο και από την ΚΕΔΚΕ. Αυτή είναι η πρωτοβουλία μας και η πρότασή μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, yeah. Κάντε τη διαχείριση, προτείνετε, γιατί στην ουσία τι λέει ο φίλος και συνάδελφος, ο Κοτσόνης. Λέει, εντάξει, ο Κίτελης πρότεινε τόσα, εγώ προτείνω τόσα. Πάει διαχείριση, γίνεται μέσα σε ένα πλαφόν που το έχει βάλει το Υπουργείο και είναι το ίδιο. Αυτό εκεί διαφωνούμε εμείς. Λοιπόν, πρόεδρε, αν μου δώσετε το λόγο. Ένα λεπτό πάμε. Ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα διαφωνήσω εν μέρη. Ομολογουμένως, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει περιοριστεί σε έναν άκρος διαχειριστικό ρόλο και τίποτα παραπάνω. Γιατί? Διότι υπάρχουν λογικές, τέλος πάντων, στο Υπουργείο και στους κεντρικούς δήμους, γιατί εγώ δεν τρέπομαι να λέω τα πράγματα με το όνομά τους μετά από 34 χρόνια πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, όπου δίνονται κάποια χρήματα καθαρά λογιστικά, μόνο με βάση τον αριθμό των αιθουσών και ό,τι άλλο υπολογίζει το Υπουργείο, χωρίς να υπολογίζει
ότι ένας δήμος, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Μυτιλίνης, ο οποίος έχει 1.002 άλλες αναγκαιότητες από τις τακτικές επιχορηγήσεις του, είναι υποχρεωμένος να συνδράμει σε 1.002 άλλα μέτωπα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενισχύσει αυτούς τους κωδικούς. Ενώ, για παράδειγμα, ένας δήμος, ας πούμε, του Λεκανοπεδίου, έχει τις δυνατότητες μέσα από τους ίδιους πόρους να ενισχύσει τέτοιους κωδικούς και να προσλάβει περισσότερο κόσμο. Εμείς δεν το έχουμε. Διασπούμε αυτές τις πιστώσεις, δεξιά και αριστερά, για να καλύψουμε μέτωπα που δεν υπάρχουν σε άλλους δήμους. Θα σας πω, υπάρχουν δήμοι στο Λεκανοπέδιο που δεν έχουν παραλίες. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν αγροτικές οδοποιίες. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν 1.002 άλλα ζητήματα που έχει αυτός εδώ ο Δήμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα χρήματα που έχουν να διαχειριστούν μπορούν να συμπληρωθούν από πιστώσεις. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ζήτημα της διεκδίκησης των συλλογικών οργάνων. Αυτό που λέτε εκεί θα συμφωνήσω. Η ΠΕΔ λοιπόν, στην οποία μετέχουμε και εγώ και ο Δήμαρχος και ο κύριος Βάλεσης, λοιπόν, μπορεί να γίνει μοχλός πίεσης, και εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεσμεύομαι να το φέρω στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου. Ψηφίζουμε υπέρ, μάλλον κατά, μόνο, άρα οι υπόλοιποι είμαστε υπέρ κατά πλειοψηφία.